Γεια χαρά σε όλους και σε όλες, βίντεο νούμερο 36, το τελευταίο μου πριν φύγω για διακοπές. Σας χαιρέτησα και την προηγούμενη φορά, αλλά είχα μια ακόμα υποχρέωση. Και βάσει αυτής θα αναφερθώ σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, στην ευρωπαϊκή πρόκληση της ΑΕΚ. Επιστρέφουμε και εμείς στην Ευρώπη. Ήταν μια πολύ επίπονη κατάσταση η περσινή. Το να βλέπεις δηλαδή την ομάδα να βασανίζεται τόσο πολύ στα play-offs, να μην καταφέρνει ούτε το αυτονόητο, δηλαδή να βγει στην Ευρώπη και μετά να διαπιστώνει αυτή την τρομερή μεταμόρφωση και το πώς κατάφερε ο Ματίας Αλμέιδα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει ένα τόσο όμορφο σύνολο που πήρε τα πάντα στην Ελλάδα και τώρα πάει να βγει έξω από τα σύνορα για να αφήσει και εκεί μια σφραγίδα, να αφήσει ένα στίγμα. Σίγουρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ούτε εύκολες ούτε γρήγορες, ούτε γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια σεζόν στην άλλη. Και επίσης, επειδή παρακολούθησα το παιχνίδι, έκατσα και το είδα στην τρέλα μου, εν μέσω αδείας και τα λοιπά, αλλά ήθελα να δω την Δυνάμο. Είναι μια ομάδα που θα πω ότι απλά έχει δομημένες αρχές όπως έχουμε και εμείς. Δηλαδή δεν είναι ένα σύνολο το οποίο φτιάχτηκε στο μπαμ και χαλάστηκε πάλι για να ξαναφτιαχτεί. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια συνέχεια, έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που σίγουρα σου δείχνει με την απλή ματιά, με την γρήγορη ματιά, ότι είναι πολύ καλά δουλεμένοι. Έχει ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μεταξύ τους, γιατί δουλεύουν καιρό μαζί. Θεωρώ επίσης αρκετά ευφυή η προπονητή τον Μπίστσαν. Νομίζω ότι παίρνει το καλύτερο που μπορεί από αυτούς τους παίκτες που έχει. Από την άλλη, από αυτό που διακρίνω, υστερούν σημαντικά σε ποιοτικά στοιχεία ατομικά οι παίκτες που έχει η συγκεκριμένη ομάδα με τους παίκτες που έχει η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ έχει το δικό της επίσης πολύ μεγάλο ατού, ότι είναι μια ομάδα που πέρσι δουλεύτηκε τόσο πολύ, τόσο εντατικά και τόσο απαιτητικά, ώστε πλέον να απολαμβάνει τις δάφνες που μόνη της δημιούργησε για τον εαυτό της. Είναι ένα σύνολο επίσης εξαιρετικά δομημένο, ακόμα πιο καλά δομημένο από αυτό της Δυνάμο, και έχει κρατήσει τα πάντα, όλους τους παίκτες που χρειάζεται εκεί. Οπότε νομίζω και με τον Πινέδα ενεργό, πάμε για πρόκριση. Είναι στο χέρι της ΑΕΚ, χωρίς να υποτιμώ, ίσα-ίσα ξαναλέω ότι αυτό που είδα, όχι με θορύβησε, αλλά με έκανε να πιστώ ότι για να έρθει η πρόκριση, να πάμε στο ένα βήμα δηλαδή πριν τους ομίλους Champions League, να περάσουμε αυτό το εμπόδιο, θα πρέπει να βγάλει η ομάδα πολύ καλό γι' αυτό. Μια μέτρια ΑΕΚ θα δυσκολευτεί, μπορεί και να αποκλειστεί, μια καλή ΑΕΚ όμως θα περάσει. Αυτή είναι η απάντηση στην όλη ιστορία. Η ΑΕΚ, αν είναι καλή, δεν μιλάω για σούπερ, να είναι όμως η καλή ΑΕΚ, ο μέσος όρος της δηλαδή ο περσινός, τότε θα την πάρει την πρόκριση. Τώρα, όσον αφορά στο αγωνιστικό, σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός με τον Κατσίνοβιτς, γιατί τώρα θα ξεκινήσει να μπαίνει στο τέλος του μήνα για να δούμε πώς θα είναι μέχρι το πρώτο παιχνίδι και τι χρόνο θα μπορεί να του δώσει ο προπονητής. Σίγουρα δεν θα τον προορίζει για βασικό. Ευτυχώς έρχεται στο κατάλληλο σημείο στην επιστροφή στην ενεργό δράση για την ΑΕΚ ο Πινέδα μετά από τις πολύ λίγες ολιγοήμερες διακοπές του. Φαντάζομαι ότι το κενό στα αριστερά αυτό θα το καλύψει. Δηλαδή θα πάει να παίξει εκεί που παίζει ο Γκατσίνοβιτς, για να πάει με Σιμάνσκι και Γιόνσον. Μπροστά τους θα δούμε ποιον. Λογικά ο Τσούμπερ, δεν βλέπω και κάτι άλλο. Μαζί με τον Λιβάη και δεξιά τον Ελίασον. Είναι σχηματοποιημένη η ΑΕΚ, υπάρχει ο Άμραμπατ ασφαλώς. Είναι σίγουρα ένα σχήμα το οποίο έχει δουλέψει πολύ, έχει παίξει πολύ μαζί. Πέρσι θυμίζω ότι ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον, αν και αυτό δεν ήταν το ιδεατό για τον προπονητή, αλλά μέσα από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω τραυματισμών, λόγω πολλών απολειών, αναγκάστηκε να πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το δίδυμο, το οποίο απέδωσε και μετά το διατήρησε ακόμα και όταν άρχισαν οι παίκτες να επιστρέφουν. Άρα όλο αυτό έχει δουλευτεί, έχει τη βάση του, είναι σωστά δομημένο και έτσι θα πάει η ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα στο χέρι της. Αν είναι, ξαναλέω, η ΑΕΚ που είδαμε σε μεγάλο βαθμό πέρσι στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο Ελλάδας. Τέλος, μια πινελιά για το Λιβάη. Το θυμάστε το δικό μου βίντεο, το προηγούμενο. Κάποιοι από κάτω καταλάβατε τι θέλω να πω, κάποιοι άλλοι βιαστήκατε να βγάλετε συμπεράσματα. Εγώ την υπόθεση του Λιβάη την αντιμετωπίζω πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω και το λέω και επιμένω γι' αυτό ότι ο ποδοσφαιριστής βλέπει ότι γι' αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν είπα ποτέ, ούτε λέω αυτή τη στιγμή, ότι είναι δυσαρεστημένο στην ΑΕΚ, συγγνώμη, ότι πατάει τα πόδια κάτω για να σηκωθεί να φύγει και να πάει εκεί η Σόνη και καλά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αλλά μέσα στο μυαλό του υπάρχει αυτή η προοπτική, και όσο βλέπει και τα εκατομμύρια να ανεβαίνουν για χάρη της ΑΕΚ ώστε εκείνος να φύγει,
δεν περνάει αυτό εύκολα από το μυαλό, δεν φεύγει εύκολα. Γιατί ο παίκτης είναι στα 25, ναι, μεν καταλαβαίνει ότι και εδώ αν μείνει η προοπτική δεν είναι κακή, είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί του χρόνου να πάει και στα 40 η τιμή του. Εδώ πλησιάζει τα 30 τώρα. Από την άλλη, είναι λογικό να σκέφτεται και εκείνος ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι η ευκαιρία μου. Τώρα έρθει η πρόταση, μπορεί χτύπα ξύλο αύριο να πάθω κάτι, να μην μου έρθει η πρόταση αυτή. Είναι τι ρόλο βαράει ο ατζέντης, ο οποίος ατζέντης έχει και ποσοστό επί των δικαιωμάτων του. Είναι και άνθρωπος ο οποίος ποτέ με την ΑΕΚ δεν ήρθε πολύ κοντά, γιατί εκείνος προτιμά να το κρατάει δίπορτο και τρίπορτο, να τα έχει καλά και με τους Ισραηλινούς της Μπεϊτάρ, να τα έχει καλά και με τις ομάδες που έρχονται και προφανώς του δίνουν και την προμήθεια, έτσι, για να πιέσει ώστε να φύγει. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη που θεωρώ ότι αν ενταθεί ακόμα περισσότερο η πίεση της Λανς και αν φέρει πολλά περισσότερα εκατομμύρια, κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε μια φυσιολογική πορεία που θα είναι να πάει ο παίκτης εκεί. Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το θέμα είναι η προεργασία, η ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή για την επόμενη μέρα και όχι με έναν αλλά με δύο φορ και τον Φανφέρ τρίτο. Καλές διακοπές σε όλους, να περάσετε όμορφα, φεύγω και εγώ για να άξω για λίγο καιρό. Τα λέμε, να περνάτε καλά, με την ΑΕΚ στην καρδιά.